κλείσει 5-10 άνθρωποι που έχουν κρατήσει ζωντανή αυτή την ιστορία για τα τελευταία 30 χρόνια, φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο τύχης, σε ένα σημείο στο οποίο κάτι πρέπει να γίνει. Είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο θέλουμε να καταλάβουμε ότι αυτή η απόλυτη καταστροφή μια παθοπαράδοση τέχνης σε μια πολύ σκληρή ξαναδημιουργία τη πόλη τη οικονομία, για λόγου που τελικά κανένα δεν κατάλαβε, γιατί δεν μπορεί να είναι απλώ 10 στη σειρά ανάλογη τη λειτουργία, πρόκειται α πούμε για μια ακόμα, θα έλεγα, γενιακή καταστροφή μια ενό πολιτιστικού κεφαλαίου, ενό που είναι πολύ κρίσιμο για όλου μα. Και φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τύχης. Είμαστε λοιπόν στο σημείο όπου ο Πειραιάς, είτε σαν δήμος, είτε σαν περιφέρεια, είτε σαν ένα φιλετικό δήμος, είτε αυτοί όμως είναι σαν κοινή πολύ δημιουργίας, παίρνει μία απόφαση, η οποία θα έλεγα ότι γαλβανίζεται απόψε σε αυτή την ερώτηση που κάνω σε αυτή την περιθήκη, να κάνει κάτι γι' αυτό και να καταφέρει να κάνει μία συμβολική, θα έλεγα, πράξη, να δώσει ένα χρόνο στο κοινό. Έχει λίγο το κομπίτερ και το κομπολίου. Συγγνώμη, λίγο με το λάπτο, κανένα γελούσε. Λοιπόν, εμείς πράγματι κάνουμε τις επαφές με το κομπολίου της ανάπτυξης. Δεν ήταν μια δομενάρια, γιατί προφανώς έχουν πέσει και αυτοί σε ένα μοντέλα πράγματα να κάνουν. Και λοιπόν, δεν είναι μόνο να καθίσεις και να σε καλύτερα κομμένα, δεν είναι μόνο τα καΐκια με τα οποία έχουν πρόβλημα με το οποίο έχει ανάπτυξη να καταλάβει, γιατί πρέπει να καταλάβει όλο τον πλάνο της υγείας. Γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με τα γεωργικά. Θέσαμε λοιπόν συμβολικά ένα κομμάτι του προβλήματος, το οποίο ελπίζουμε να είναι πολύ συμβολικό για να αποδειχθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γύρω από αυτό μπορεί να αρχίσει μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την διάσωση και την διαφύλαξη αυτών των κοινωνίων, αλλά και με την αναβίωση όλη αυτή τη τέχνη γύρω από τα καέλια, από τα ξύλινα σκάφη, του κλωμαράκου και αυτά τα πέρα. Θα έλεγα ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ζωντανή και εγώ δεν καταλαβαίνω το ότι σε ένα μήνα πρέπει να τα σκοτώσουμε, να τα σπάσουμε. Γιατί για κάποιο λόγο θα λέω ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα στους νέους υπουργούς και της τύπου πολιτισμού και της αγωγής ανάπτυξης έχουμε απευθύνει ξανά το έτοιμά μας. Περιμένουμε μια πιο προσαρμοσμένη θέση. Εμείς βλέπουμε στο κομμάτι όχι μόνο ως διάσωση, δηλαδή θα πρέπει να πάψουμε όπως βλέπουμε σαν κόστος, αλλά να δούμε σαν μια ευκαιρία δημιουργία εσόδων. Και γι' αυτό και εμείς ασχοληθήκαμε με την ιστορία, διότι μέσα από την υπόθεση της γαλάζιας οικονομίας, της γαλάζιας ανάπτυξης, θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας τομέας που θα μπορούσε να δώσει και νέες θέσεις εργασίας και νέα έσοδα και να δημιουργήσει έτσι ένα περισσότερο πλούτο. Όχι μόνο δηλαδή να δημιουργήσει σαν κόστος, αλλά και σαν μια ευκαιρία ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι με βάση την σημερινή σύνταξη που διοργανώθηκε εδώ σήμερα, θα έπρεπε να διοργανώσουμε, θα λέγαμε, μια επιτροπή μάχης από την ηγεσία σας και να κάτσουμε όλοι μαζί να πάμε πια πολύ πιο συγκροτημένα να πούμε ότι εμείς σαν Πειραιάς θέλουμε να κάνουμε κάτι αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά περί 42 σκαφών, όπως λέτε, είναι μέρος των προβλήματος, θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Υπάρχει χώρος όπως είπε και ο Δήμαρχος στα κανάλια εδώ πέρα που έχουμε να τα φυλάξουμε, πρέπει να τα φυλάξουμε. Προφανώς θέλουμε τη βοήθεια του Συλλόγου και του Μουσείου και του κ. Λιαμιανίδη σε καλύτερες προτάσεις από τις αρχικές που έχουμε εμείς. Εγώ όμως θα πω ότι το λέω αυτό στον Νίκο και στον Μάνο και στην Ανίκα, είμαι αισιόδοξο ότι οι περισσότεροι πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα αρχίσουμε μία πρώτη μαζί με τη ΣΑΜΟ που έχει κάνει μια σπουδαία τα τελευταία χρόνια, μία πρώτη γραμμή ανάσχεσης. Έχουν σπάσει 12.000 σκάφη. Το να σώσουμε 21 δεν είναι, δηλαδή 21 στα 12.000, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, συμβολικά και ουσιαστικά, να πατήσουμε να πω
σκούρε στη θάλασσα και να πούμε ότι αυτό είναι η ώρα να σταματήσει και είναι η ώρα να αρχίσουμε να τα εκμεταλλευόμαστε και να τα καταστρέφουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει μια γενικότερη άποψη για τα πράγματα, ότι πρέπει να πάψουμε να τα καταστρέφουμε και να αρχίσουμε να τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν έχω στην πραγματικότητα να σα πω πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα, μπορώ να σα πω ότι η δικιά μα απόφαση είναι να θέσουμε ό,τι εργαλεία έχουμε, είτε αυτά είναι χρηματοδοτικά, είτε είναι χωρικά, στη διάθεση αυτή τη προσπάθεια και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί στου καινούριου υπουργού να πετύχουμε αυτό που χρειάζεται. Και νομίζω ότι κάπως δεν έχουμε σε αυτό πιο ενεργά σύμμαχο και τον κύριο Γονή Ναυτιλία που βρίσκεται εδώ, το οποίο σίγουρα έχει κάτι, έχει πει πριν από την ενότητα, αλλά μεγάλη συμβολική σημασία. Αυτά και για τη στιγμή. Μπορεί να κάνει πάλι τελικά τον χρόνο να το παλέψουμε. Δεν νομίζω ότι τελικά και αν δεν προλάβω αυτά τα 45, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε στα 45, αλλά θα το δούμε και εμείς τώρα μαθαίνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά κι αν δεν υπάρχουν αυτά τα 45, υπάρχουν ακόμα ευτυχώς αρκετά καέλια για να σωθούμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα 45, όλα αυτά τα πράγματα θα τα προσπαθήσουμε να τα δούμε. Ευχαριστώ.